Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Διανύουμε τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου και οφείλω να σας ομολογήσω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί οι απόκριες είναι πρώτο πυλόν. Μείνετε λοιπόν κοντά μας και αυτό το μήνα, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, γεμάτα στυλ και φαντασία. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ όμορφο, ιδιαίτερα θα έλεγα, αρχιτεκτονικά γραφείο του κυρίου Δημήτρη Φιλιππιτσή. Είναι μια παλιά μονοκατοικία του 1927 και έχουμε την τιμή να τον φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Και εγώ χάρηκα για την γνωριμία και την δικιά μου τιμή που σας φιλοξενώ στο γραφείο μου. Πολύ ωραία. Κύριε Φιλιππιτζή, πείτε μου, ποιο είναι το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο αρχιτέκτονας? Ο αρχιτέκτονας βασικά έχει να κάνει με το χώρο. Είτε αυτός είναι χώρος εσωτερικός ή εξωτερικός ή ο μεταβατικός χώρος, είτε μαγαζί, είτε σπίτι, είτε γκαράζ, είτε δημαρχείο. Νιώθω ότι είναι τόσο πολυδιάστατο το αντικείμενο του αρχιτέκτονα, για να μην το περιορίσουμε βέβαια στο κτηριακό, γιατί υπάρχουν και άλλες εκφάνσεις της δουλειάς του αρχιτέκτονα, που είναι από σκηνογράφος μέχρι καλλιτέχνης οποιοδήποτε τύπου. Μάλιστα. Θέλετε να μου πείτε ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις στην αρχιτεκτονική δημιουργία? Ίσως είναι λίγο δύσκολο αυτό να το περιγράψεις πάρα πολύ σύντομα στην κουβέντα που έχουμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σήμερα νιώθω, εγώ βλέπω την αρχιτεκτονική σαν μια διαχρονική δημιουργική υπόσταση του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος εδώ και χιλιάδες χρόνια δημιουργεί χώρο. Αυτό, κάθε εποχή έχει την τεχνική της, έχει τα υλικά της και ασφαλώς επηρεάζουν όλα αυτά και την αισθητική, πέρα από τους κοινωνικούς παράγοντες. Νιώθω ότι οι νέες τάσεις υπάρχουν, που διαμορφώνονται όμως μέσα από τα νέα δεδομένα. Με αυτή την έννοια, βέβαια, και στην Ελλάδα δεν είναι βέβαια τόσο ορατό, αλλά υπάρχει ίσως ο απόϊχος βέβαια των κινημάτων που υπάρχουν στο εξωτερικό. Θέλετε λίγο να μας πείτε πώς θα γεφυρώνατε εσείς το παρελθόν με το μέλλον και πώς θα συνδυάζετε την παράδοση με τις νέες αρχιτεκτονικές τάσεις? Καταρχήν, για να δομήσεις κάτι, πρέπει να έχεις γνώση της δημιουργίας του ανθρώπου μέχρι τότε. Θέλω να πω, δεν γεννιόμαστε από το τίποτα. Συνεχίζουμε το έργο των προηγούμενων. Και αν θέλετε, εγώ νιώθω ότι όλα έχουν υποθεί. Δηλαδή, η δικιά μας ουσιαστικά δουλειά είναι επιλογή στοιχείων και προσαρμογή σε ένα ευρύτερο περιβάλλον. Δηλαδή, η έννοια της αρχιτεκτονικής είναι τόσο μακρινή και τόσο ο άνθρωπος την έχει βιώσει, δηλαδή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, που νιώθω ότι εμείς εκείνο που κάνουμε είναι να συνδυάζουμε κάποια πράγματα με τον τρόπο του καθένας. Το κακό είναι ότι στην Ελλάδα η γενικότερη άποψη, αυτό που βλέπουμε τέλος πάντων στην πόλη μας, δεν είναι και τόσο αισθητικά άρτιο. Και φοβάμαι ότι φταίνε κυρίως οι ειδικοί. Μάλιστα. Έχω διαβάσει έτσι πρόσφατα σε κάποια συλλεκτική έκδοση, μάλλον σε κάποια περιοδικά, και έχω δει δύο πολύ ωραίες εξοχικές κατοικίες που έχετε φτιάξει στην Ανακασιά και στις Μηλιές.
του πηλίου. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτές τις δημιουργίες σας? Ναι, φαντάζομαι θα δουν και οι τηλεθεατές σας κάποιες φωτογραφίες που έχουμε. Το σημαντικό, νομίζω, για κάθε περίπτωση είναι ότι πρέπει να αναγνώσεις το περιβάλλον που θα στηθεί το υποψήφιο κτίριο, να αναγνώσεις τις επιθυμίες και τους πόθους του ιδιοκτήτη, και νιώθω ότι σε αυτά τα παραδείγματα που φέρατε, ουσιαστικά αυτό προσπάθησα να κάνω. Να, το ένα να είναι, και αν θέλετε και αυτό προσδιορίζει. Είναι το ένα στους πρόποδες του βουνού, το άλλο είναι μέσα στο δάσος, στο βουνό, κοντά στο δάσος δηλαδή. Και το καθένα έχει το χαρακτήρα του, και βέβαια όλα αυτά πλασμένα και διαμορφωμένα μέσα το φίλτρο και του κάθε ιδιοκτήτη. Άρα αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι όπως όλες οι άλλες που νιώθω με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσω. Μου κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση, και πρέπει να το πω αυτό, έτσι κοιτάζοντας τα περιοδικά, ήταν δύο κατοικίες οι οποίες κυριαρχούσαν σε όλη αυτή την συλλεκτική έκδοση και ήταν φοβερά καλέσθητη. Δηλαδή κυριαρχούσε βέβαια η φύση από τη μία σε όλο το σπίτι και ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερες. Περιγράψτε μας λίγο τον τρόπο κατασκευής και τελικά που χρησιμοποιείτε, ναι, εκεί. Αυτό θα ήθελα να πω, ότι προσπαθώ πάντα οι δουλειές μου να έχουν μια διαχρονικότητα και στην παρουσία τους, δηλαδή μόλις τελειώσει το κτίριο να μην φαίνεται είναι καινούριο. Αυτό βοηθάει στο ότι η φθορά που όπως και να είναι δίνει ο χρόνος να μην είναι τόσο ορατή. Και αν θέλετε ότι επειδή χρησιμοποιώ και ορισμένα και πολλά υλικά από δεύτερο χέρι, να υπάρξει αυτή η συνέχεια ζωής. Γιατί και η πέτρα κατεδάφισης από τα σπίτια του Βόλου και αυτή είναι χρήσιμη και αυτή έχει μια ζωή. Έχει πελεκηθεί από κάποιον άνθρωπο που είναι από κάποια χρόνια και νιώθω ότι δίνει τη συνέχεια της κατασκευής. Το ξύλο είναι πολύ ιδιαίτερο για μένα. Ασχολούμαι με ειδικά ξύλα. Ψάχνω το χρώμα τους, τις ιδιότητές τους. Βέβαια αυτό κάνω και στο Πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά διδάσκω τον τρόπο που κατασκευάζει κάποιος σήμερα. Αλλά σας λέω, πάντα αντλώντας στοιχεία, αν θέλετε και όπως παλιά, αυτό κάνανε οι άνθρωποι, δηλαδή διαλέγανε υλικά από τον τόπο που χτίζανε. Και βλέπεις, δηλαδή εκεί που έχει πορόλιθο, χτίζανε με πορόλιθο. Εκεί που έχουν πέτρες ή κροκάλες, χτίζουν με τις κροκάλες κιόλας. Δηλαδή, αυτό είναι νομίζω σημαντικό, δηλαδή να μην ξεφύγουμε. Εντάξει, το μπετόν είναι ένα υλικό που βολεύει, αλλά πάντα να έχουμε κάποια επαφή με το περιβάλλον, κάποια στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί όλοι. Όχι, όπως είναι και η καστανιά του πηλίου, πάνω σχάρι, σαν ξύλο. Και διάφορα άλλα πράγματα. Εφέ, δηλαδή στο γραφείο που βρισκόμαστε εδώ, το τραπέζι αυτό από τι ξύλο είναι? Αν και λίγο στημένη η ερώτηση. Είναι δόγες παλιές, καστανιά από δόγες παλιές, εδώ στη μέση. Και αυτός είναι ευκάλυπτος και είναι ευκάλυπτος στο Βόλο. Αυτός που από τα δέντρα που κάηκαν πριν από 3 χρόνια. Α, ναι. Προσπάθησα, πήρα μερικά και τώρα έχουν γίνει τραπέζι και γίνονται διάφορα άλλα πράγματα. Μάλιστα. Βέβαια, σημαντικό, και εγώ θέλω να το πω, είναι οι συνεργάτες που έχω. Δηλαδή, ασφαλώς δεν τα κάνω μόνος μου. Εγώ, ας πούμε, δίνω τις κατευθύνσεις, αν θέλετε. Έχω ανθρώπους, συνεργεία, το Στάθη Σαλαμούρα, το Γιάννη το Ιανέλο, τον Νίκο το Σαρακατσάνο. Θέλω να πω ανθρώπους ειδικούς, ξυλουργούς, σιδεράδες, πετράδες, τον Παπουτσί, τον Στεφανή και άλλους, που βέβαια πραγματώνουν όλο αυτό. Και αν θέλετε, ένα μυστικό της ιστορίας είναι πώς μεταφέρεις αυτή την ιδέα στους ανθρώπους που θα το υλοποιήσουν. Γιατί εμείς καλά τα λέμε, άμα δεν έχεις τον τρόπο να πλησιάσεις ή να δώσεις τον άλλον να καταλάβει, χάνεις. Βλέπω λοιπόν να έχετε μεγάλη αγάπη για τη φύση. Για τη φύση, για τα φυσικά υλικά, για τους ανθρώπους που πονάνε και κάνουν τη δουλειά τους με μεράκι, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, ότι ναι, μεν όλοι δουλεύουμε για να βγάλουμε κάποια χρήματα, αλλά από εκεί και πέρα
το πώς το κάνουμε έχει σημασία. Και όχι μόνο εγώ, και όλο το φάσμα των ανθρώπων που συνεργάζομαι, νιώθω ότι έχουμε αυτό το μεράκι για τη δουλειά που κάνουμε. Άρα το φυσικό τοπίο πρέπει να αναδεικνύεται και να παραμένει ο κυρίαρχος πρωταγωνιστής. Ασφαλώς, ασφαλώς. Βέβαια που εδώ στην πόλη αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα πεις ούτε λίγο. Τώρα στο Πήλιο βέβαια, εκεί... Έχεις τη δυνατότητα. Αλίμονο αν δεν σεβαστείς και τη φύση, γιατί ουσιαστικά το Πήλιο αυτό είναι. Και έρχονται άνθρωποι να κάνουν σπίτια εξοχικά στο Πήλιο, ακριβώς επειδή είναι το Πήλιο. Αν το καταργήσουμε εμείς οι ίδιοι, τότε θα χάσουμε και εμείς οι ίδιοι. Ζούμε σε μια πολύ ωραία πόλη, πραγματικά έτσι, ιδιαίτερη, και έχουμε και το Πήλιο, το οποίο είναι ακόμη πιο όμορφο. Και έρχονται από παντού, πιστεύω, από Ελλάδα, από εξωτερικό, και φτιάχνουν τα σπίτια τους. Έτσι δεν είναι. Έτσι, και νιώθω ότι είμαστε τυχεροί εδώ που ακριβώς έχουμε το Πήλιο που έχει και ιδιαίτερες προδιαγραφές. Δηλαδή, στην Ελλάδα ξεχωρίζει και για την αρχιτεκτονική του, αν θέλετε. Δηλαδή, όταν ήμουν νέος, υπάρχει ένα διάταγμα στο Πήλιο που καθορίζει κάποια πράγματα. Στο φανατισμό που έχει ένας νέος αρχιτέκτονας, πάντα θεωρεί τους νόμους ότι είναι περιοριστικοί. Νιώθω μετά από τόσα χρόνια άσκηση του επαγγέλματος ότι ευτυχώς που υπάρχει αυτό και τέλος πάντων βάζει κάποιους περιορισμούς. Και το Πήλιο δεν έγινε όπως άλλα μέρη που έχουν εκχυδαϊστεί ουσιαστικά. Έχουν καταστραφεί δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Ή δεν έχουν χαρακτήρα. Ή έχει μπει η πολυκατοικία σε μικροέκδοση και στα χωριά επάνω. Μάλιστα. Η δουλειά σας είναι τελικά ένα δημιουργικό παιχνίδι, κύριε Φιλιππιτζή? Ναι. Προσπαθώ να είναι. Και οι επιλογές που κάνω είναι τέτοιες, ότι θέλω πάντα να με αφορά, να με συγκινεί το θέμα που θα ασχοληθώ. Και βέβαια, από τη στιγμή που αυτό είναι μέσα στα πλαίσια που έχω ορίσει, το κάνω με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ. Όταν αγαπάς κάτι, σίγουρα βγαίνει καλό το αποτέλεσμα. Θα το κάνεις με μεράκι. Έτσι. Είναι το αποτέλεσμα σίγουρα καλό. Χρησιμοποιείτε νέες τεχνολογίες στη σχεδίαση? Το γραφείο εδώ και χρόνια ουσιαστικά δουλεύει με κομπιούτερ και τέτοια μέσα. Γιατί διευκολύνουν ασφαλώς και βέβαια παρουσιάζουμε τη δουλειά μας πολύ καλύτερα. Δηλαδή τώρα πια ένας που θα κάνει το σπίτι του μπορεί να το δει, γιατί έχουμε το ανάγλυφο του εδάφους, μπορεί να μπει το κτίριο ακριβώς όπως θα μπει και στην πράξη. Και δεν υπάρχουν απορίες, δηλαδή είναι συμφωνημένο το αποτέλεσμα από την αρχή. Και ουσιαστικά επεξεργαζόμαστε στην πορεία λεπτομέρειες. Με αυτόν τον τρόπο, ναι μεν, είναι ρομαντικό το να κάνουμε τα σχέδιά μας ή κάναμε μακέτες παλιά. Όμως τα μέσα που μας προσφέρονται σήμερα μας δίνουν άλλες δυνατότητες. Και βέβαια, απόλυτα στο γραφείο σχεδιάζουμε με κομπιούτερ. Πολύ ωραία. Η αγάπη σας για το ποδήλατο είναι δεδομένη. Λοιπόν, πώς μπορεί να ενταχθεί το ποδήλατο στη ζωή μας, έτσι ώστε να γίνει η πόλη μας ανθρωποκεντρική και βιώσιμη? Ναι, αυτό είναι ένα όνειρο παλιό. Όμως, νιώθω ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή. Βέβαια, οι χρόνοι από αυτό που, σε σχέση με αυτά που πιστεύαμε παλιά είναι άλλοι. Νιώθω ότι πράγματι το ποδήλατο είναι ίσως η μόνη λύση, μαζί βέβαια και με τα άλλα μέσα ήπιας μεταφοράς, που σημαίνει τα πόδια μας ή το λεωφορείο, που θα μας ξελασπώσουν. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά τελικά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί νιώθω ότι αυτή η κατάσταση που είναι στο Βόλο, πάνω σιγάρι, να κυκλοφορείς κάποιες ώρες, να κάνεις μισή ώρα να περάσεις στην Δημητριάδος, κάτι δεν πάει καλά. Στο Βόλο, στη Λάρισα, σε όλες τις επαρχίες, ναι. Πλέον στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα. Και ενώ βλέπουμε όμως σε άλλες πόλεις, σε άλλα παραδείγματα να είναι διαφορετικά τα πράγματα, εμείς επιμένουμε εποχούμενοι. Ναι, αυτό είναι γενικό το φαινόμενο. Είναι ο Βόλος, Λάρισα, όλη η Θεσσαλία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, είναι γενικό, ναι, το φαινόμενο. Τώρα όμως υπάρχουν προγράμματα που μπορεί να χρηματοδοτηθούν τέτοιου είδους έργα.
όταν συζητούσαμε αυτό το 91, δεν υπήρχε καν η έννοια του προγράμματος από την Ηνωμένη Ευρώπη κτλ. Φοβάμαι ότι τα τελευταία χρόνια η πολιτική του τόπου μας διαχειριστικά ζουν την κατάσταση παρά οραματικά, δηλαδή από αυτούς περιμένουμε να έχουν κάποια άλλη, αν θέλετε, πιο προχωρημένη ιδέα για την πόλη μας, για την κυκλοφορία, για την αισθητική της, για τη λειτουργία της, έτσι. Που δεν ξέρω, νιώθω ότι καθημερινά υποβαθμίζεται η κατάσταση και όμως από την άλλη μεριά ελπίζω αυτή η υποβάθμιση να μας δώσει λύση. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Να έρθει κάποια στιγμή αναβάθμιση. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή να έχει όραμα και να προτείνει αυτό το τρόπο κυκλοφορίας στους πολίτες, να το διαφημίσει, να το προπαγανδίσει, όμως αφήνει την κατάσταση όπως έχει. Οπότε αυτή η κατάσταση όμως επιδεινώνεται τόσο πολύ καθημερινά. Μέρα με τη μέρα. Μέρα με τη μέρα, που αναγκαστικά πια θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να αποφασίσουμε να κινηθούμε με άλλο τρόπο. Δηλαδή, οι κλήσεις αυξάνουν, η δυσκολία είναι προφανής, πάρκινγκ δεν υπάρχουν, υπάρχουν και τα πληρώνεις. Άρα, γιατί να μην πάει ο άλλος με το ποδήλατο ή με τα πόδια του στο κέντρο της πόλης και να φέρει το αυτοκίνητο. Θέλω να πω, εκ της ανάγκης θα προκύψει η νέα λύση. Υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή, ενώ είμαι απεσιόδοξο ως προς τα τόσα χρόνια που δεν έχει γίνει τίποτα ή έχουν γίνει κάτι υποτυπώδεις, ποδηλατόδρομοι εκεί που δεν πάει άνθρωπος, ελπίζω όταν φτάσει η κατάσταση στο προχώρητο να λιθωρήσουμε λίγο προς την άλλη πλευρά. Πρέπει δηλαδή εμείς οι άνθρωποι να ήδη να αποφασίσουμε. Τελικά, να αυτό, η Δημοτική Αρχή αυτό έπρεπε να κάνει. Ουσιαστικά να προπαγανδίσει αυτά τα πράγματα. Να δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους να δουν αλλιώς τη ζωή τους. Έτσι δεν είναι. Τόσο ο Βόλος όσο και η Λάρισα είναι πόλεις επίπεδες. Η ρομοτομία της είναι άψογη, πιστεύω, και της Λάρισας και του Βόλου. Άρα, κατά τη γνώμη μου, δείκνει τη χρήση του ποδηλάτου. Αλλά γιατί όμως δεν το χρησιμοποιούν οι πολίτες, δεν το χρησιμοποιούν, δεν το χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Εντάξει, για να τα λέμε όλα τώρα, υπάρχει και δυσκολία λόγω μικρών δρόμων. Δεν έχουμε κοινόχρηστους χώρους μεγάλους. Όμως έχουμε κάποια άλλα στοιχεία. Έχουμε τη θάλασσα, έχουμε τα ποτάμια. Έχουμε κάποιους δρόμους που τέλος πάντων μπορεί να συμβιβάσουμε την συνύπαρξη. Όμως δεν είναι εκεί το θέμα, δεν είναι σχεδιαστικό το θέμα. Το θέμα είναι πολιτικό. Να αποφασίσουν αυτοί που δίνουν την κατεύθυνση ότι αυτό το πράγμα είναι το μέλλον της πόλης μας. Αυτοί που είναι στα πράγματα. Γιατί η ρημοτομία ταιριάζει, η φυσιογνωμία ταιριάζει, το ανάγλυφο, αν θέλετε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πρέπει να το βοηθήσουν. Έτσι, μόνο είπαμε, όταν φτάσουμε στο προχώρητο, που θα γίνει διαφορετικά το πράγμα. Και εσείς βλέπετε ότι σίγουρα θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο προχώρητο. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Σταματάνε να αγοράζουμε αυτοκίνητα. Η μόνη διαφήμιση στα αυτοκίνητα είναι που υπάρχει στην τηλεόραση. Έχετε δίκιο. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε τις πόλεις της Βόρειας Ευρώπης όπως το Άμστερνταμ, όπου εκεί οι πολίτες χρησιμοποιούν μόνο το ποδήλατο? Γιατί έχουν συνειδητοποιήσει τι καλό τους κάνει. Και κοινωνικό και προσωπικό. Και ατομικό. Έτσι. Δηλαδή, πολλοί πάνε στα γυμναστήρια ή παχαίνουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Θα μπορούσε να το δούμε αλλιώς. Δηλαδή, αυτό μας βοηθάει και εμάς να είμαστε σε μια φυσική κατάσταση καλύτερη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει αυτό. Δηλαδή, βολεύονται, κυκλοφορούν εύκολα, πηγαίνουν στη δουλειά τους χωρίς προβλήματα, χωρίς σκοτούρες. Ύστερα, να έχουμε το αυτοκίνητο δίπλα μας. Και ας κινδυνεύουμε να πάρουμε την κλίση. Τι να πω, ξέρω. Νιώθουμε ασφάλεια. Πιθανά. Λοιπόν, μιλήστε μας τώρα για την ενασχόλησή σας ως διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ναι, είναι και αυτή μια εμπειρία που αποκτώ τα τελευταία 5 χρόνια. Ενδιαφέρουσα πολύ, έτσι. Είναι μια πρόκληση το Πανεπιστήμιο. Και ασφαλώς, όπως καταλαβαίνετε, για να διδάξεις πρέπει να έχεις γνώση τουλάχιστον πολύ περισσότερων πραγμάτων από αυτά που λες. Και αν θέλετε, ήταν και είναι και μια έτσι, σπουδή για μένα αυτό. Να είμαι πάντα μέσα στα πράγματα, να βλέπω τι γίνεται καινούργιο,
είτε το παλιό, να αναγνωρίζω πολύ καλά το παλιό και να μπορώ να το μεταφέρω στα παιδιά. Πώς βλέπετε τη νέα γενιά των αρχιτεκτόνων, ύστερα από την εμπειρία σας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας? Θα ταλαιπωρηθούν τα παιδιά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αρχιτέκτονες πια. Συγκεντρώνονται, αν θέλετε, σε μεγαλύτερα γραφεία. Το αντικείμενο αρχίζει και γίνεται περίεργο. Να φανταστείτε δηλαδή ότι τα παιδιά θα συντηρούν τις δουλειές τις δικές μας. Δηλαδή, τις δουλειές που γίνανε το 80, ας το πούμε, θα κληθεί ο νέος αρχιτέκτονας να τις ξαναφτιάξει το 2015, ας πούμε, μετά από 30-35 χρόνια. Πολλές είναι και πριν κατασκευαστούν προβληματικές, αλλά θέλω να πω, ενώ εμείς αναστηλώναμε τα νεοκλασικά ή φτιάχναμε τα πλειορήτικα, τα νέα παιδιά θα κληθούν να αναστηλώσουν, συσσαγωγικά, τη δουλειά τη δικιά μας. Που δεν είναι και τόσο καλή σε όλες τις εκφάνσεις της. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, τα νέα παιδιά, ιδίως με τα μέσα που έχουμε σήμερα, είναι φάνταστα, είναι πρωτοπόρα σε πολλά θέματα. Τι να πω, εύχομαι σε καθέναν καλή τύχη και από εκεί και πέρα, βέβαια, το όπλο τους είναι η γνώση, αυτό τους λέω. Σήμερα δεν μπορεί να περιοριστείς στο πτυχίο σου, ας πούμε. Δεν είναι αρκετό αυτό. Πρέπει να ξέρεις πολλά πράγματα και αυτό να το αποδεικνύεις καθημερινά. Χρειάζονται και άλλα εφόδια, δηλαδή. Χρειάζονται και άλλα εφόδια. Και άλλα εφόδια που... εντάξει, όμως νιώθω ότι τα παιδιά τώρα είναι πολύ τάλαντα και έχουν δημιουργικές πλευρές που, αν βρουν το κατάλληλο έδαφος, μπορούν να βγουν. Και γι' αυτό είμαι και στο Πανεπιστήμιο, επειδή ελπίζω, βέβαια, έτσι αλλιώς. Λοιπόν, εγώ, κλείνοντας αυτή την όμορφη κουβέντα που είχαμε, θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας και ως διδάσκον τώρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ήταν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα εκπομπή με στυλ πάντα. Και σας εύχομαι, κύριε Φιλιππιτζή, ό,τι καλύτερο. Το στυλ να προχωράει και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρουσιάσουμε όμορφες κουζίνες γεμάτες στυλ και φαντασία. Η κουζίνα, άλλωστε, δεσπόζει σήμερα στην ελληνική κατοικία. Βρείτε λοιπόν τον ιδανικό συνδυασμό στην έκθεση του κυρίου Παναγιώτη Τζαστούδη στη Λάρισα. Κουζίνες με ποιότητα και εργονομία. Το εργοστάσιο επίπλων κουζίνας Παναγιώτης Τζαστούδης βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Λαρίσης Καρδίτσης στη Λάρισα. Η εμπειρία των 30 χρόνων του Παναγιώτη Τζαστούδη έχει φέρει την επιχείρηση αυτή να είναι από τα πρώτα ονόματα όχι μόνο του νομού Λάρισας και της περιφέρειας, αλλά και όλης της Ελλάδας. Με επιλεγμένο και έμπειρο προσωπικό, με συνεργάτες γνώστες του αντικειμένου, κατασκευάζει έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, ειδικές κατασκευές, έπιπλα μπάνιου και τώρα εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Η θέληση, το μεράκι, η έρευνα και η συστηματική παραγωγή συντελούν ώστε τα προϊόντα που παράγονται να είναι άριστης κατασκευής και ποιότητας. Αυτό το βλέπουμε στην πρώτη μας κουζίνα, που είναι χειροποίητη πατίνα. Είναι η Κριστίνα Γουστάβο, η Φαβρίσιο, είναι η ρεβάντσα του τάγκο, για σόλα τρώει λοκούρα, μα ο προφέσορ Σάπα.
Club del Dorfmeister Pugliese. Es la revancha del tango. Τα σκαλιστά κολονάκια. Thievery Corporation. Castillo. Castillo. Η χειροποίητη κορνίζα. Το χειροποίητο καπάκι του Πάσου από ξύλο καρυδιάς. Είναι μερικές από τις λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν. Λεπτομέρειες που μόνον από παλιούς μαστόρους γινότανε. Η γερμανική τεχνολογία στους μηχανισμούς δίνει τέλεια αντοχή, κομψότητα και εκκίνηση ποιότητας. Άννα Μιγέλ Μαρία. Τα συρτάρια και τα βαγονέτα, καθώς και οι μεντεσέδες, λειτουργούν τέλεια με τα φρένα. Ο πάγκος είναι ένα πραγματικό αριστούργημα αντοχής και ποιότητας από τεχνητό μάρμαρο και η πλάτη από πλακάκια με διακοσμητικές μπορντούρες. Ιδιαίτερος είναι και ο προφητήρας που πατάει σε μια ρηγοτή πλάτη από πατίνα. Η ξεχωριστή ομορφιά της κουζίνας συμπληρώνεται με το γρανιτένιο νεροχύτη, την κλασική μπαταρία και τις άψογες ηλεκτρικές συσκευές. Η δεύτερη κουζίνα είναι ένας μοντέρνος σχεδιασμός με λιτές και απέριτες γραμμές από τεχνητό καπλαμά δρύινο χωρίς κανένα ψεγάδι στο φινίρισμα. Τα οικολογικά χρώματα διαλυτά στο νερό ανεβάζουν την ποιότητα. Ο πάγκος, η πλάτη και ο νεροχύτης από Corian μεταμορφώνουν τις επιφάνειες εργασίας σε ένα χώρο καθημερινής πολυτέλειας. Τα τζάμια από φυσιτό γυαλί εντυπωσιάζουν και δίνουν μια ανάλλη αίσθηση στο χώρο της κουζίνας. Τα κρεμαστά ντουλάπια εντυπωσιάζουν με τη συγκεκριμένη σύνθεση και κρύβουν έξυπνα τον απορροφητήρα μέσα στο ντουλάπι. Το άνω βαγονέτο του νεροχύτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απορρυπαντικά, ενώ το κάτω με τους ειδικούς κάδους συμβάλλει στην τέλεια οργάνωση του χώρου. Η νησίδα από τη μέσα πλευρά είναι λειτουργική με τα βαγονέτα, με φρένο. Και από την έξω πλευρά δημιουργεί ένα τραπέζι σε απόλυτη εργονομία με το χώρο της κουζίνας. Η εταιρεία Τζαστούδης τολμά να δίνει ξεχωριστές λύσεις και συνεργάζεται μαζί σας για να σχεδιάσετε την κουζίνα σας που θα είναι μια αποκλειστική δική σας δημιουργία.
Φίλες και φίλοι, όπως σας είχαμε υποσχεθεί και στην προηγούμενη εκπομπή, σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Νεμπή για να μας μιλήσει για την ιστορία του επίπρου από τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους έως και σήμερα. Κύριε Νεμπή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα πρότεινα στη δεύτερη μας αυτή συνάντηση να συνεχίσουμε το προηγούμενο θέμα μας και κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών με την εφευρετικότητα των αρχαίων προγόνων μας και την αριστουργηματική τεχνική που διέθεταν τότε τεχνίτες. Όπως αναφέραμε και την πρώτη φορά, τα μέσα που υπήρχαν, τα εργαλεία κοινώς, ήταν υποτυπώδη. Και διάλεξα σήμερα να μιλήσουμε γι' αυτό, για τα εργαλεία τα τόσο απλά που υπήρχαν τότε και το τι κάναν, τι μπορούσαν να κάνουν να δημιουργήσουν αυτά. Ήταν λοιπόν δισεύρετα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι για αυτούς υπήρχε μια πολύ μεγάλη δασκάλα, η οποία λέγεται μάνα φύση. Mm. Από την φύση λοιπόν οι πρώτοι τεχνίτες δανείστηκαν ιδέες για τη δημιουργία των πρώτων αυτών εργαλείων. Αν θα δούμε στο πρώτο μας σκίτσο, ένα απλό σημερινό πριόνι ή πρίον που όπως λεγόταν από παλιά και παρατηρώντας το με μια πιο ερευνητική ματιά, θα δούμε πως ξεκάθαρα δείχνει η κυματοειδή διάταξη των δοντιών του, η οποία πιστεύεται ότι υπάρχει σοβαρή σχέση με το δοντοτό του σχήματος ενός φύλου του πρίνου. Βλέπουμε τώρα και στη φωτογραφία μας το φύλο του πουρναριού του γνωστού σε εμάς. Απλά πράγματα, απλά εργαλεία, όλα όμως φύνα φτιαγμένα από πατέντες που σκαρφίζεται ο κάθε τεχνίτης. Στο επόμενο σκίτσο μας παρουσιάζεται το πρώτο τρυπάνι, θα μπορούσε να φανταστούμε, αρίδα όπως λεγότανε τότε, το οποίο δούλευε χειροκίνητα περιστρέφοντας το αιχμηρό αυτό μέταλλο με ένα δερμάτινο κορδόνι. Όμως άλλες φορές χρειαζόταν να λιάνουν ή να στρογγυλέψουν κάποια ξύλα, όπως βλέπουμε στο σκιτσάκι από τη βάση ενός αρχαίου καθίσματος, το τορνάρισμα που λέμε σήμερα. Οπότε με κάποιο τρόπο έπρεπε να το κάνουν αυτό. Χρειάζονταν λοιπόν κάποιο μηχάνημα το οποίο θα έπρεπε να περιστρέφει το ξύλο ενώ ο τεχνίτης δούλευε πάνω του. Αυτή, όπως βλέπουμε στο επόμενο μας σκίτσο, θα μπορούσε να είναι μια αρχική μορφή τόρνου σε μια κατά φαντασία αναπαράσταση. Εδώ βλέπουμε ότι ο αρχαίος τεχνίτης τον αδόρωσε επί το έργο μαζί με τον βοηθό του τον Παραγιό, ο οποίος έδινε κίνηση μέσω του ημάντα στον τόρνο επάνω. Στο επόμενο σκίτσο μας βλέπουμε ένα μετέπειτα στάδιο παλαιού παλιτόρνου, στο οποίο είναι πιο εξελιγμένος βέβαια, αλλά πάλι χρειάζεται τη βοήθεια του βοηθού για να δίνει την κίνηση στον τροχό και κατ' επέκταση στο ξύλο. Θα άξιζε τον κόπο κάποια στιγμή που θα έχετε τη διάθεση να σας προσκαλέσω να δείξουμε στους τηλεθεατές σας σε ένα χώρο, μουσείο, στο οποίο έχω συγκεντρώσει εργαλεία τριών γενεών. Μία είναι η γενιά η οποία δίδαξε και εμείς στον πατέρα μου την τέχνη του επίπλου, της γενιάς του πατέρα μου και της τρίτης γενιάς της δικιάς μου. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας φιλοξενήσετε. Καλά, όποτε έχετε τη διάθεση. Και να, αφού θα έχουμε και τη δυνατότητα αυτή, να δούμε αυτό το ωραίο μουσείο που έχετε κάνει στο χώρο σας. Σε μικρογραφία, αλλά είναι πραγματικά αξίζει. Πολύ ωραία. Αντικείμενα λοιπόν αυτά που έχω εκεί έχουν μαζευτεί με πάρα πολύ κόπο. Και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια μέχρι και σήμερα. Το δε υλικό που βρίσκουν είναι φοβερό. Πάντα βέβαια με την βοήθεια και την πολύτιμη βοήθεια και φίλων, οι οποίοι με βοηθάνε πολύ σε αυτή μου την κίνηση και προσφέροντάς μου εργαλεία από το παρελθόν αξιόλογα. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και να πιστεύω ότι αξίζει να δούμε με αυτά τα λίγα έτσι υποτυπώδη εργαλεία που είπαμε, πώς εκείνοι οι τεχνίτες μπορούσαν να κατασκευάσουν μια καρέκλα. Και βλέπουμε στο σκίτσο μας ξανά την αρχαία ελληνική καρέκλα που είχαμε δει στην προηγούμενη εκπομπή συνάντηση. Ναι. Ακριβώς. Δύσκολη όπως είχαμε πει και πάλι, με φοβερές κλίσεις. Και αυτές οι κλίσεις της την έκαναν να μοιάζει ακατόρθωτο να κατασκευαστεί με εκείνα τα εργαλεία. Με μια απλή σκέψη θα μπορούσαμε για το πισινό μέρος που βλέπουμε στο σκίτσο μας, για να κατασκευάσουμε το πίσω πόδι της, να πάρουμε ένα χονδρό ξύλο, επάνω του να σχεδιάζαμε τη φόρμα της καρέκλας και πριονίζοντάς το να δημιουργούσαμε το πίσω πόδι της καρέκλας. Όμως, τα νερά του ξύλου, όπως βλέπουμε
στο επόμενο σκίτσο, είναι κάθετα και μοιραία στα λεπτά σημεία. Γίνεται τελικά την καρέκλα και με αποτέλεσμα να σπάζουν εύκολα στην πίεση του σώματός μας την ώρα που καθόμαστε. Πιστεύετε λοιπόν ότι με την λόγω αδυναμίας εργαλείων και είχαν συγκεκριμένα πράγματα να φτιάξουν, κύρτωναν τα, με προσδέσεις τα νεαρά δέντρα, προετοιμάζοντας αυτά τα δέντρα για τις κατασκευές που χρειαζόταν. Πολύ ενδιαφέρον. Και είναι φυσικό ότι αυτά θα μεγάλωναν κάποια στιγμή, θα αποκτούσαν το απαιτούμενο πάχος, ενώ θα διατηρούσαν την επιθυμητή φόρμα του που ήθελε ο κάθε τεχνίτης εκεί. Στο σκίτσο μας φαίνεται πως μεγαλώνοντας το δέντρο αυτό έχει ήδη κρατήσει τη φόρμα του, αλλά έχει αυξηθεί το πάχος του, και στο διπλανό σκίτσο βλέπουμε ότι αυτόματα έχουμε το πίσω πόδι της καρέκλας με τα νερά ομοιόμορφα, όπως ακριβώς όμως γυρίζει η φόρμα της καρέκλας. Το κύρτωμα λοιπόν ενός κλόνου θα μπορούσε να μας έχει δώσει, όπως βλέπουμε στο επόμενο σκίτσο, το μπροστινό πόδι της καρέκλας, το οποίο αντιγράφει την κλίση και τα νερά του. Με αποτέλεσμα να μην μπορείς να σπάσει ποτέ. Ενώ στη λύση Β που βλέπουμε στο σκίτσο, βλέπουμε το λάθος τρόπο, ο οποίος θα έσπαζε στο σημείο, στο αδύνατο του σημείο. Επίσης, στην επόμενη μας φωτογραφία βλέπουμε σε ένα αρχαίο ελληνικό εύρημα, το οποίο υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, την αρχαία ελληνική οκλάδια, με φοβερές κλίσεις και γωνίες. Ένα κάθισμα περίτεχνο. Σε ελεύθερο σκίτσο τη βλέπουμε λίγο καλύτερα, σε πιο τρισδιάστατη μορφή. Βλέπουμε λοιπόν ότι με μια κύρτωση ενός κλόνου βλέπουμε ακριβώς τη φόρμα του ενός ποδιού της οκλάδιας. Πόσο δύσκολα λοιπόν γινόταν η δουλειά τότε, ενώ σήμερα δεν χρειάζεται ούτε δέντρα να δένουμε, σε καμία περίπτωση, ούτε να ασχολούμαστε με διάφορες τέτοιες πατέντες. Τα εργαλεία και τα μηχανήματα είναι τόσο σύγχρονα που φανταστείτε ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που τα ξύλα γυρίζονται στις μεγάλες επιχειρήσεις με υπερήχους και πολλά. Θα μπορούσαμε να διακόψουμε κάπου εδώ. Πιστεύω ότι κάναμε κατανοητό πώς σκεπτόταν εκείνη η τεχνίτες που ήταν περίφημη. Και να συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας με κάποιο άλλο θέμα που θα μπορούσε να συνεχίσουμε, μάλλον να κοιτάμε την ιστορία του επίπλου μέχρι και σήμερα. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντροφιά μας, γιατί στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Νεμπή. Πάμε λοιπόν τώρα μια βόλτα στο μοναδικό πύλιο. Yeah.
Επισκεφτήκαμε ένα πολύ όμορφο γκουρμέ εστιατόριο στο πιο in μέρος της πόλης, στην παραλία του Βόλου. Εκεί όπου οι γαστρονομικές απολαύσεις συνδυάζονται με τη μαγεία του χώρου. Πάμε λοιπόν μαζί σε ένα πολύ ωραίο γευστικό ταξίδι στο εστιατόριο Evelyn. Σας προσκαλώ λοιπόν. Είναι μια σαλάτα, την ονομάζουμε Evelyn. Έχει βάση τη στη ρόκα και το μαρουλάκι. Είναι γαρνιρισμένη επίσης με προσούτο, με ραντίτσιο και με λιόλο ρόζο. Με βαλσαμικό ξυδάκι, αρωματικά χορταράκια και αρωματισμένη με ελαιόλαδο. Και εδώ έχουμε ένα από τα κυρίως πιάτα. Είναι φιλέτο πάπιας, μαριναρισμένο σε μαυροδάφνη, με πολλά μυστικά, θα σας πω τα μερικά, δεντρολίβανο και κολιάνδρο. Το έχουμε σερβίρει με ένα ωραίο μους με τζάνες και παδοκούλες της γιαγιάς. Άλλο ένα από τα κυρίως πιάτα είναι λαγός, μαριναρισμένος σε ρακόμελο, μαγειρεμένος σιγά σιγά σε παραδοσιακή στάνα με θυμάρι. Τον έχουμε σερβίρει με ένα πολύ ωραίο ριζότο από μπασμάτι και πατατούλες πάλι της γιαγιάς.
Στο κατάστημα Χαλίλης μπορούμε να βρούμε τα απόμολα Ιταλίας από τους καλύτερους οίκους σε ίνοξ, νίκελ, χρυσό και αντικέ. You know me more than anyone, whatever you want. And what other lies have I touched your face? What words did we whisper in a strange, forbidden place? Τα κουρτινόξυλα είναι ιταλικά, ανοξείδωτα, από νίκελ, χρυσό. Υπάρχουν επίσης αντικείμενα ξύλινα, σιδερένια σε πάρα πολλά σχέδια. Ο δειγματισμός και η τοποθέτηση γίνεται δωρεάν σπίτι. Exactly did I breathe you in? Οι κλειδαριές είναι απλόι Φιλανδίας. Είναι η καλύτερη κλειδαριά στον κόσμο. Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι ο κύριος Χαλίλης. Κλειδαριές λοιπόν ασφαλείας για σπίτια, γραφεία, ξενοδοχεία, πλοία. Ηλεκτρικές κλειδαριές, ηλεκτρομαγνήτες με σούστες, με επαναφορά πόρτας, με πολύ μεγάλη αντοχή. Στο κατάστημα Χαλίλης, η αντιγραφή των κλειδιών γίνεται μόνο με την ταυτότητα του κατόχου για πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Κατάστημα Χαλίλης υπάρχουν επίσης κουφώματα ξύλινα, αλουμινίου, κουφώματα PVC και πολλών άλλων τύπων. I like London.
Αγαπητοί τηλεθεατές, η εκπομπή με στήλα έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ που για μια ακόμη φορά επιλέξατε την εκπομπή μας να σας κρατήσει συντροφιά και αυτό το χειμωνιάτικο απόγευμα. Μέχρι την άλλη εβδομάδα να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και γεμίστε τη ζωή σας με πολύ στήλ.